Κρήτη, όπως όλα, έπεσε και αυτή θύμα της ομορφιάς της. Και τουρισμός. Και ο τουρισμός, καταλάβατε. Εγώ εδώ έτυχε να έχουμε πολλά χρόνια, είχαμε και μια πολύ δυνατή νεολαία Λαμπράκη. Ερχόμουν, αλλά κάθε χρόνο έλεγα στους Λαμπράκηδες πιο πολύ κουρασμένους. Διότι έπρεπε να παρέξουν υπηρεσίες ή στις τουρίστριες. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Αυτά είναι παντού. Κοιτάξτε, να σας πω από την δική μου τη μεριά, το μπουζούκι. Εγώ το μπουζούκι το θεωρώ θείο όργανο. Γι' αυτό και το έχω μετακρίσει στη ζωή μου, στη μουσική μου. Και θέλησα μάλιστα να το δοξάσω και το έβαλα και στο αξιονιστή. Πολλοί λένε ότι εσείς ανοίξατε την πόρτα σε αυτό που ήταν κλειστό. Βέβαια, βέβαια. Και μάλιστα από πείσμα, όταν έκαναν το Ζορμπά στη Βερόνα με συμφωνική ορχήστρα, όπερα κλπ. Έπαιρνα τους δύο μουσικούς μου και ξεκινάγαμε με τις δύο νότες εκεί για να δείξω στους ξένους. Αλλά επειδή ακριβώς είναι πολύ αγαπητό, εκφυλίστηκε. Εκφυλίστηκε. Και η Κρήτη μας, επειδή είναι πάρα πολύ όμορφη, λόγω αυτής της εισβολής του τουρισμού, ο τουρισμός φέρνει πολλά πράγματα. Επειδή ακριβώς και για το ότι και η γη είναι εδώ πέρα καρπέρι και το κλίμα είναι καλύτερο. Και εγώ είμαι από μια περιοχή που δεν ήταν και, ας πούμε, Γαλατάς, ήταν από τα χωριά τα έτσι και έτσι κλπ. Αλλά ήταν και πλούσιο. Αλλά μετά, με τα μοστάνια που κάναμε όλα αυτά κλπ, γέμισε χρήμα ο κόσμος. Το ένα φέρνει το άλλο. Το ένα φέρνει το άλλο. Το ένα φέρνει το άλλο. Δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε αυτά. Αλλά φτάνει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να κρατάνε τα μπόσικα.